Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η βραδινή ενημέρωσή σας από το Δελτίο Ειδήσεων του Top Channel, τα εγγένεια του εκλογικού του κέντρου που βρίσκεται στην αρχή της οδού Παύλου Χαρίς, στο κέντρο της Κοζάνης. Πραγματοποίησε χθες ο επικεφαλής του Συνδυασμού Συμμαχία για την Ανάπτυξη και υποψήφιος Περιφερειάρχης Γιώργος Σαμαράτη. Διστάζουμε τα σχετικά πλάνα με τη σημείωση φυσικά ότι δεν υπάρχει βίντεο από την ομιλία του λόγω της σχετικής απαγόρευσης. Να καλησπέρισω και τον Ζήση Πιτσιά. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα. Αρκετός κόσμος. Έχει κλείσει Παύλου Χαρίση και να πούμε ότι αυτό γίνεται εφόσον υπάρχει άδεια. Έτσι, έχει ζητηθεί η άδεια, γιατί κανονικά σχολιάζονται τα πάντα. Κοίταξε, προφανώς όταν κλείνει η συγκεκριμένη οδός κιόλας, αλλά και άλλοι δρόμοι, αλλά επειδή είναι πολύ κεντρική και καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει γύρω-γύρω από την κεντρική πλατεία, προφανώς οι πολίτες θα έχουν έτσι μια, να το πω, νευρικότητα, μπορώ να το πω αλλιώς, ειδικά αν είσαι και οδηγός. Αλλά okay, ήταν για καμιά ώρα, Παναγιώτη, νομίζω περίπου, με άδεια που έχει δώσει η αστυνομία και προφανώς και με ρύθμιση της κυκλοφορίας. Όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι της περιοχής εδώ. Και ο Μαμάτσος παντρεύεται, εσύ. Παντρεύεται. Το βλέπεις λίγο σκεπτικό. Ναι, επειδή παντρεύεται. Ναι. Αύριο θα είναι. Αύριο είναι ο γάμος του. Τον κύριο Ραφαλή τον έχουμε απόψε εδώ σε εκπομπή. Ναι, εδώ όλοι. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι οποίοι μετά. Παναγιώτη, βλέπω μπροστά του άντρε πίσω τι κυρίε. Δεν ξέρω. Τώρα που πήγα. Οι οποίοι, Παναγιώτη, θα σου πω, οι περισσότεροι περιφερειακοί, υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι έκαναν βόλτα στην γιορτή νύχτα Κοζάνη, τη λευκή νύχτα εννοώ. Α, ωραίο πλάνο, ο κύριο Μιχαλής με τον κύριο Χαγιά, δίπλα. Ναι. Από πίσω και βλέπουμε και του υποψηφίου. Και ο Σωματή δεν φορά γραβάτα συνήθω, έτσι. Έχω να δω τον κύριο Μαρατήτη με γραβάτα. Καιρό, Και πρόσεξε τώρα, εδώ προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι στα εγγένεια με τον περιβόητο φάκελο. Θα σου πω ότι τον είδα μετά στην αγορά. Το κλασικό φάκελο. Ναι, ναι. Τον είδα μετά στην αγορά με τους συνεργάτες του. Έχει λευκή νύχτα, και, να το πούμε. Και την οικογένεια βλέπουμε εδώ. Και τι έπιασε πρώτη θέση, παίξιμο. Και την κόρη του, την Εύα Μανατίδου και τη Ζωή Γκέρτα. Και ο Χάρης Παπαδάρος εκεί. Ναι, που δεν είχε στα χέρια ο κύριος Μανατίδης χαρτιά, φάκελο κλπ. Το σχολίωσα εγώ έτσι, λέω άνετο τον βλέπω τον κύριο Μανατίδη σήμερα. Και γελούσε και η σύζυγος που είναι πάντα δίπλα του και οι υπόλοιποι συνεργάτες εκεί. Καθώς ξέρουν όλοι ότι τα ακούν μάλλον και τον τρόπο που το σχολιάζουμε πάρα πολύ, και ειδικά με τη Ρίτα. Αλλά το έχουν σχολιάσει και πάρα πολύ. Είναι δύσκολο να το πάρει αυτό το φάκελο τα χέρια πάνω στον κύριο Μανατίδη. Πάντως βλέπεις και τις κροκιώτες δίπλα-δίπλα, παρότι είναι στον ίδιο συνδυασμό και έχουν και το κυνήγι του ψήφου. Ευγενής άμυλα. Καλή Παπαδόπουλου δίπλα-δίπλα. Ναι. Γίνει άμυλα, ξέρεις τι γίνεται μέσα στους συνδυασμούς. Καλά, σίγουρα, ναι. Τι θα γίνει την 8η Οκτωβρίου, να δεις. Τελευταία εβδομάδα κυρίως και την 8η Οκτωβρίου. Την 8η βασικά την 8η, την 9η. Την 9η, όταν θα ψάχνουν εκλογικό, μήπως πιάσουν κανέναν και ξέρεις, σε καμιά συμφωνία που δεν έγινε. Το έχω ζήσει και με φίλους και προσωπικά γενικώς. Στα χωριά είναι το θέμα, γιατί ναι. Στην πόλη άντε τώρα να ψάξεις το. Στην πόλη για να το βρεις αυτό. Ενώ στο χωριό που περιμένεις ότι ο Πλιάτσιος ή αν ο ψήφισε ο Πτυχιάβας στην Κερασιά, ξέρω, ειδικά στην Κερασιά. Που είναι λίγη. Που είναι πιο μικρό χωριό και περιμένει ο άλλος να δει μία ψήφο δύο και δεν βρει, σου λέει, οπ, δεν ψήφισε ο Πτυχιάβας ή δεν ψήφισε ο Πλιάτσιος στον Κρόκο στο εκλογικό τμήμα που είναι το Π. Ναι. Και επειδή πολλοί από τους υποψηφίους πάντα κάνουν και κάποιες συμφωνίες. Ξέρεις, θα σου δώσω στον Κρόκο που λες εσύ 15, θα σου δώσω ο άλλος 15 στην Κερασιά. Άμα τους βρεις αυτούς τους 15. Κάπου έχουν... ένας καλός φίλος έψαχνε στο Βαθύλακο, ήταν υποψήφιος. Και έψαχνε στο Βαθύλακο. Σταυρούς. Του είχε υποσχεθεί καλό, άλλος καλός φίλος. Του είχε υποσχεθεί 20 ψήφους και τους βρήκε. Τους βρήκε. Ναι, τους βρήκε. Πάλι καλά. Το μακρινό 2006. Τώρα κοίταξε στο παρασκήνιο τι γίνεται. Ο κόσμος που υπήρχε ικανοποίησε την πλευρά Μανατίδη. Υπάρχουν άνθρωποι που παρατηρούσαν λίγο τι κόσμος ήταν αυτός. Εγώ ρώτησα εάν υπάρχει κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Κατάλαβες, όχι ψηφοφόροι, ίσως και λίγο πιο προβεβλημένοι, να το πω κάπως. Πήρα μια απάντηση στο στυλ κάποιοι έλειπαν, αλλά εντάξει, έλειπαν για προφανείς λόγους. Αυτό. Όταν λέμε προφανής, δηλαδή. Εντάξει, να μην δημιουργήσουν ένταση ενδεχομένως ή να μην στοχοποιηθούν ενδεχομένως. Και την ίδια ώρα χθες είχε και εγγένεια ο Παναγιώτης Πλακεντάς στην Πτολεμαϊδα. Στην Πτολεμαϊδα, τώρα επίσης ορδαία, ειδικά οι ορδαίοι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι προσπάθησαν να κάνουν μια βόλτα στα κεντρικά μαγαζιά της πόλης που είχε κόσμο. Μήπως τους δει κανένας, μήπως κάνουν καμία επαφή, μήπως. Εδώ. Ναι. Πώς? Εδώ στην Κοζάνη. Ναι, εδώ στην Κοζάνη. Χτες και χτες το εννοώ. Σήμερα ο κ. Μανατίδης είναι στην Καστοριά από το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα, αυτή την ώρα ή λίγο αργότερα, έχει τα εγγένεια του εκλογικού του κέντρου εκεί στην Καστοριά. Άρα θα τα δούμε εμείς αύριο στην εκπομπή. Μην τηρείτε αυτό. Πιθανόν, ναι, πιθανόν.
Να πάμε γενικότερα στο προεκλογικό κλίμα. Να πούμε ότι αύριο, επειδή μιλάμε για Αγγένεια, έχει παρουσίαση συνδυασμού στη στέγη Ποντιακού Πολιτισμού ο Γιάννης Κοκαλιάρης και την Κυριακή πάλι στον ίδιο χώρο ο Χάρης Κουζιάκης. Αυτό έχουμε έτσι για Σαββατοκυριακό. Και ο Κασαπίδης δεν έχει κάτι νομίζω σε παρουσίαση. Δεν μας έχει παρουσιάσει. Τι έχω δει τον κύριο Κασαπίδη τώρα. Ούτε κυρία Ζημπουλιάδου. Σου έλεγα χθες για το εκλογικό κέντρο το οποίο κάπου το έψαχνα, το βρήκανε, αλλά δεν κατάλαβα πού ακριβώς είναι. Ναι, γιατί... ήμουν έτοιμος να στείλω κι εγώ μια φωτογραφία, αλλά δεν κατάλαβα κι εγώ πού είναι. Γιατί το είδα, άνοιξε, υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες υποψηφίων που ήταν μέσα κλπ. Αλλά δεν κατάλαβα πού ακριβώς είναι. Αν το έχει κάποιο και μα παρακολουθεί. Για να, πούμε, τις για να πούμε αλλά... και πού ακριβώς είναι στην Κοζάνη. Ναι. Okay, εντάξει. Βρέθηκε και χώρος, προφανώς θα άνοιγε. Φωτογραφίες έχουμε, ας δείξουμε. Θα έχουμε, αλλά δεν έχουμε... Ναι, να μην πούμε τώρα κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πού είναι και πού δεν είναι. Okay. Ελπίζω να μας το δείξουν, τέλος πάντων, τις φωτογραφίες αργότερα, αν βρούμε, τέλος πάντων, το πού. Να πούμε στο Δήμο Κοζάνης, να ξεκινήσουμε από τον Λάζαρο Μαλούτα που έδωσε αρκετές φωτογραφίες στη δημοσιότητα γιατί μαζί με αρκετούς υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, άντρες και γυναίκες, χθες βρέθηκαν στην Λευκή Νύχτα τέλος πάντων, στην αγορά της πόλης που ήταν ανοιχτή για κάποιες ώρες μετά. Ναι, χαμογελαστό το βλέπω τον Δήμαρχο εδώ, με τους συνεργάτες του, με τους υποψηφίους της ενότητας, εδώ με την Κροσβόλη. Και με το μικρό και με το μεγάλο, μικρό. Ναι, στην αγορά. Δεν ξέρω, έχουν αυληθεί οι σχέσεις, γιατί είχαμε δημοσίως κάποιες έτσι. Ναι. Okay, και σε πολλά γνωστά καταστήματα, εδώ από κάτω, στον Πάπιστα, από ό,τι βλέπω. Καλά τα λέω με τον κύριο Μαγκυρίδη. Ναι, καλά λες. Με τον κύριο Μαγκυρίδη και τους υπόλοιπους. Εντάξει. Χαμόγελα και από πίσω, εδώ, σε γνωστά καταστήματα. Και όλοι αυτοί. Ο Γιάννης Κοκαλιάρης δεν είχε κάποια δραστηριότητα και είδε κάποιες φωτογραφίες στο Facebook του για τη Μέρα της Δημοκρατίας. Ανέβασε ένας υποψήφιος δημοτικός συμβούλος. Θα πω ότι τους είδα και τους υποψηφίους του κ. Κοκαλιάρη μαζί με τον επικεφαλής στην αγορά επίσης. Αλλά εμείς δεν έχουμε δεν έχω δει κάπου. Αυτό δεν έψαξα κι εγώ μέχρι τουλάχιστον πριν από λίγο. Όπως έχει πει και η Ρίτα, ότι όποιοι μας στέλνουν, εμείς δεν ακολουθάμε υποψηφίους εδώ. Ναι. Ό,τι υλικό στέλνεται από τους συνδυασμούς. Και βεβαίως και ο Χάρης Κουζιάκης, ούτε από εκεί είχαμε κάτι, γιατί την επίσκεψη χθες το είδαμε το βιντεάκι της που έκανε στο... Αλλά είδαμε μια φωτογραφία. Να το. Ήμουν σίγουρος ότι μας παρακολουθούν συνεργάτες του κ. Κασαπίδη. Ελευθερίου Βενιζέλου 27. Έχουμε το κλογικό. Χρήστο, γύρνα πίσω. Εντάξει, εμείς φταίμε. Χρήστο, γύρνα λίγο πίσω. Να το. Εδώ είναι η κυρία Σαββέλα, βλέπω καλά μέσα. Έτσι. Ελευθερίου Βενιζέλου 27. Δηλαδή εδώ. Πιο κάτω από εδώ, στο Αλιάκμον, ας πούμε. Πριν το ξενοδοχείο Αλιάκμον, απέναντι από το Σίσλεϊ, το γνωστό μαγαζί. Α, ναι. Από την άλλη μεριά, λέμε. Πιο κάτω από τη Vodafone. Ευχαριστούμε εδώ κατευθείαν μας φτιάνουν. Σου λέω, μας βλέπουν και μας ενημερώνουν. Καλή αρχή. Ναι, okay. Δεν ξέρω πότε θα γίνει εκείνη, αν έχει προγραμματιστεί. Άμα το ξέρουμε. Όχι, λέω, μήπως έχει προγραμματιστεί. Κυρία Ζημπουλιάδου. Η κυρία Ζημπουλιάδου είναι στην συνεταιριστική τράπεζα. Ναι, και τώρα που πέρασα λίγο από εκεί, είδα έτσι ένα επιτελείο μέσα να συσκέπτεται με πάλιους και γνώστες των εκλογών και της αυτοδιοίκησης από το χώρο του Πασόκ κυρίως. Και κάποιες συνεννοήσεις με τη Δημοτική Αστυνομία. Εκεί, αν είδα καλά, τον κύριο Τάκη Τσαουσίδη, έναν από τους συνεργάτες της κυρίας Ζημπουλιάδου, ο οποίος τα διαδικαστικά κανόνιζε. Δεν ξέρω αν κανόνιζαν κάτι για. Πάντως, να πάρεις τις φωτογραφίες των συνεργατών που κάνουν πολύ, πολύ ωραία και πολύ δύσκολη δουλειά της κυρίας Ζημπουλιάδου και του κυρίου Μαλούτα και τους βάλεις μαζί. Τώρα το μαζί, εντάξει, με σχετική κουβέντα. Σε φωτογραφία θα δεις ένα Πασόκ δεκαετίας 90, ας πούμε, μπορεί και 85. Το Πασόκ που ξέρει να κάνει εκλογές όμως. Που ξέρει να κάνει εκλογές όσο κανένας άλλος. Ειδικά αυτοδιοικητικές. Ειδικά αυτοδιοικητικές. Έτσι. Και στα δύο στρατόπεδα. Έτσι. Πολλοί από αυτού, ή κάποιοι τέλος πάντων, λέω πολλούς, έκαναν εκλογές και πρόσφατα σε άλλο στρατόπεδο. Του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Ναι. Με πρόσωπα βέβαια. Εντάξει. Με πρόσωπα. Λέω. Εντάξει, σε πρόσωπα. Λέω. Επειδή ξέρουν να κάνουν εκλογές, δεν είπα εγώ. Εγώ στην αρχή όταν είδα το Χάρη Κουζιάκη, τον επικεφαλή και νόμιζα ότι κρατάει ένα λογαριασμό σούπερ μάρκετ. Ναι, το ζήτα. Το ζήτα τη Αμιακή. Τι πω να τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή. Τώρα κοίτα και τα χαρά, πολύ χαρούμενο. Δεν το βλέπει συχνά το Χάρη του Κουζιάκη να σπάει έτσι. Εντάξει, το βράδυ ξέρεις πιο χαλαρά τον βλέπεις, αλλά στα πολιτικά βλέπεις ότι είναι αυστηρός. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο τώρα της παράταξης. Εδώ είναι χαρούμενος πολύ, ναι. Τώρα, συγγνώμη, τώρα επειδή περίπου... Τώρα, αν πεις ότι ο Μαλούτος έχει 304, δηλαδή περίπου και 100 παραπάνω, δηλαδή θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή τώρα ψηφοφόρος της Κοζάνης. Νομίζω, Παναγιώτη,
ότι υπάρχει συγκεκριμένες διαστάσεις για το ψηφοδέλτιο. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ανεξάρτητα πόσα άτομα έχεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαστάσεις. Ναι, θέλω να πω ότι αυτό δηλαδή είναι τεράστιο, το βλέπεις. Είναι δηλαδή, τεράστιο. Πώς είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, είπαμε περίπου. Οι δημοτικοί υποψηφοί. Οι δημοτικοί. Α. Υπό στο ψηφοδέλτιο. Ναι. Κάτι στους τοπικούς. Πώς είναι. 40, όχι, όχι. 35-70, 88 νομίζω. Άντε να είναι 80-85-88. Εκεί. Μέχρι 88 πήγαινε. Κάτσε, όχι, 88 στην περιφέρεια. Και εδώ. Και εδώ. Αφού είναι 35 μέλη και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. 35 είναι 150%. Βάλει και τα τοπικά συμβούλια Κοζάνης, ας πούμε, που έχει υποψήφιους. Ο κακός χαμός. Ναι. Έχει να πέσει και ξέρεις, ειδικά τα νέα παιδιά και οι μεγαλύτερες ηλικίες, μάλλον σταυρωμένα θα πάνε εκεί στις κάλπες της 8ης Οκτωβρίου. Είναι ζήτημα. Γιατί, ξέρεις, παλιά, εγώ και εσύ, ας πούμε, που ψηφίζεις εσύ στη Δημοτική Ενότητα Ελλήνιας και εγώ στη Δημοτική Ενότητα Αιάνης, είχαμε πάνω-πάνω... Τώρα και ψηφίζεις ακόμα. Για μένα λες. Ναι. Έχω κερασιά πάντα. Α, ψηφίζεις ακόμα. Εγώ νόμιζα στην αρχή που δεις που το πάντα... Κερασιά πάντα. Ψάξτε να βρείτε στην κερασιά, φίλοι που ψήφισετε. Ψάξτε στην κερασιά. Μην μου το κάνεις αυτό, γιατί έχω... Όχι, αυτό το ξέρω, το προβοκάρω. Δημοτική Ενότητα, αν είσαι εγώ, Δημοτική Ενότητα Ελλήνας, παλιά είχαμε πάνω τους υποψηφίους των Δημοτικών Ενωτήτων. Νομίζω τώρα θα είναι όλοι ενιαία, αν δεν κάνω λάθος, και απλά δίπλα θα γράφει σε ποια ενότητα ανήκει ο καθένας και ψηφίζουμε παντού. Δηλαδή, ειδικά εγώ στη Δημοτική Ενότητα Αιάνης, όσοι ψηφίζαμε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί μπορούσαμε να ψηφίσουμε μόνο έναν εντός και έναν εκτός. Εμείς δύο είχαμε. Δύο εντός, έναν εκτός. Ναι, δύο εντός. Τώρα δηλαδή έχουμε. Τέσσερις, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Δηλαδή, μπορεί να ψηφίσεις κανέναν από την Ελλήμια, ας πούμε. Ναι. Και εσύ από την ΕΕ και να ψηφίσεις όλους στην Κοζάνη. Έτσι είναι. Τέσσερις σταυρούς όπου επιλέγεις. Και στο τοπικό δεν εξαρτάται. Στο τοπικό το δικό σας είναι μεγαλύτερο επειδή είναι 11 μελές. Μην έχετε και τρεις, δεν θυμάμαι. Το ξέρω, δεν θα σας πάρω στο τηλέφωνο. Ναι, στην κερασιά ένα έτσι. Καλά έχει να γίνει. Να σημειώσω ότι γίνεται σκληρή μάχη σε πολλά χωριά και μερικές φορές και με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Δεν θέλω να πω περισσότερα για χωριό του Δήμου Κοζάνης και πολύ κοντά στο Δήμο Κοζάνης και πολύ ζωντανό χωριό. Και μερικές φορές καλό θα είναι να σεβόμαστε ορισμένα πράγματα. Να μην φτάνουμε στα όρια του bullying. Ναι. Προς το παρόν περιορίζομαι εδώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να επανέλθουμε. Και το τονίζω αυτό, γιατί είμαι γνώστης ακραίων συμπεριφορών και bullying κυριολεκτικά κατά υποψηφίων. Μάλιστα. Και σε μικρές τοπικές κοινωνίες. Μένω εδώ προς το παρόν. Έτσι. Όπως bullying δέχεται και ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά ας μην πούμε περισσότερα, θα έχουμε να πούμε αύριο με τη Ρίτα Σιούρα. Και για τις προτιμήσεις τους σεξουαλικές, τις οποίες είναι φανερές και ο άδειος δεν τις έχει κρύψει ποτέ. Και κυρίως από ένα συγκεκριμένο χώρο, αλλά ας μην φωτογραφίσουμε το χώρο, ας φωτογραφίσουμε πρόσωπο. Τέλος πάντων. Ο χώρος τώρα δεν φταίει. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν φταίει. Γιατί θα σου πει κάτι. Δεν φταίει ο χώρος. Περίμενε. Τώρα, επειδή λες για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν θέλω να καλύψω τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν έτοιμος να προχωρήσει. Ναι, μερικές φορές απλά άλλο Μητσοτάκης, άλλο Νέα Δημοκρατία. Προφανώς, γι' αυτό λέω όχι ο χώρος. Αυτό, γι' αυτό. Στελέχη του χώρου, μπορείς να το πεις. Στελέχη του χώρου. Ή μέλη. Τέλο πάντων, αύριο περισσότερα αυτά. Έχουμε την Κυριακή τις εκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ. Και το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και ο πρωταγωνιστής, καλός κακός, σε όλα τα θέματα σήμερα είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Προφανώς. Ήταν στην Κοζάνη. Ας δούμε ένα απόσπασμα για τόσο έπαιγε τον ΣΥΡΙΖΑ και να περάσουμε να σχολιάσουμε τα της Κυριακής. Και αν έχω την τιμή να είμαι ο πρόεδρός σας, να ξέρετε ότι το κόμμα θα ανοιχτεί στα μέλη του και θα τους εμπνέει, θα τους παροτρύνει να είναι μέσα στο συνδικαλισμό, στα εκμελητήρια, στις οργανώσεις και θα έχετε ένα brand name από δίπλα σας το οποίο θα είναι θετικό και αν διανοηθεί κανείς, αν διανοηθεί κανείς στις περιφέρειες, το σύστημα, να σας κάνει εντύπινα επειδή στηρίξατε ΣΥΡΙΖΑ, θα μου το πείτε. Θα έχετε το μαγική δίπλα σας. Δεν θα το ακούσουμε άλλο αυτό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει τέτοιες πράξεις πλέον. Είναι επιλογή μας να γίνουμε Ευρώπη του μέλλοντος. Θέλουμε να είμαστε μοντέρνα χώρα ή όχι. Θέλουμε να διαχειριζόμαστε από τους άριστους του Μητσοτάκη ή όχι. Θέλουμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη ή όχι. Εάν θέλετε, εγώ εδώ να παλέψω για όλους μας μαζί με σχέδιο. Πάμε να κερδίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και επιτέλους να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να χτίσω τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Με απλά πράγματα. Πιστεύω ότι η σύγχρονη αριστερά κερδίζει το κέντρο. Ότι η σύγχρονη αριστερά ξέρει να αντικεί μια οικονομία, ξέρει να κάνει τους όρους, τις ευκαιρίες πιο ισότιμες για όλους και ναι, στηρίζει όσους είναι στο όριο του κοινωνικού αποκλεισμού παραπάνω από άλλους. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Η αναφορά του στο εσωτερικό, αυτό δεν ακούσαμε, ναι. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και αλλάξει, έτσι. Ναι. Προκάλεσε αρκετά σχόλια. Προκάλεσε αρκετά σχόλια. Πάντως βλέπουμε ότι στον απόϊχο της χθεσινής επίσκεψης πολλές αναρτήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, θετικές για το. Ισχύει. Κοζάνη Πτολεμαϊδα. Είδαμε για κάτι δημοσιοποίηση, νομίζω, μετά. Α, να σου πω πριν ότι χθες το πρωί ο Στέφανος Κασελάκης επισκέφθηκε απροειδοποίητα το Ξινό Νερό. Το χωριό και το εργοστάσιο πήγε. Άντε, ρε. Ναι. Ψιλοξεσηκώθηκε το χωριό να τον δει, εκεί μου λένε. 10:30 το πρωί. Δεν την έχω δει ποτέ πουθενά αυτή την επίσκεψη. Έψαξα λίγο μετά. Στα social του εννοείς. Να λύθηκε εγώ, μάλλον στα social του έχει ανεβεί. Α, ναι. Εγώ ενημερώθηκα από Φλωρινιώτη φίλο. 10:30 έσκασε μύτη, λέει, πήγε και ο Δήμαρχος εκεί. Εντάξει. Και δεν είχε ενημέρω, ξέρεις. Αν γεια το βρούμε, αν έβγαινε, το παίξει τάμπλο στην εκπομπή. Κάποιο το πήγε για το Ξινό Νερό προφανώς. Σου λέω εδώ. Επειδή, το Ξινό Νερό, να... επειδή χτες δεν είχαμε αναφέρει τα εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας και το θέμα για σήμερα που είναι πιο έτσι, φρέσκο να το πω. Την Κυριακή λοιπόν εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όσοι ενδιαφέρεστε με 2 ευρώ πηγαίνετε και ψηφίζετε στο εργατικό κέντρο στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα στο Δημαρχείο Ιορδαία, στην Αιανή στο πρώην Δημαρχείο, στην Άνω Κόμη στο Πνευματικό Κέντρο, στην Νεάπολη στο πρώην Δημαρχείο, στην αίθουσα Βούγια στο Πεντάλοφο και στο Πεντάλοφο. Ενδιαφέρον. Φανώς έχουμε... ναι, στο Πολιτιστικό Κόσμο. Κέντρο Σερβίων, στο Κουκουλίδιο Πνευματικό Κέντρο της Χιάτιστας και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Πλατεία στο Τσοτήλι. 2 ευρώ γίνεστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για να ψηφίσετε. Να το διευκρινίσουμε για να μας πείτε ότι σας το είπαμε. Δηλαδή δεν είναι 2 ευρώ γεια σας πληρώνω έφυγα. Γράφεστε γύρω κανονικά. Μέλη. Γιατί αν ήταν έτσι ναι, θα πήγαινε ακόμα περισσότερος κόσμος. Ξέρεις, με ρωτούν πάρα πολύ. Τι? Ότι, και όταν τους λέω ότι γίνεσαι και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου μαζεύονται λίγο. Τι... μαζεύονται σίγουρα. Ναι, γιατί πολλοί κόσμοι λένε, θα δώσω 2 ευρώ, πάμε να ψηφίσω. Τι είναι 2 ευρώ? Ένας καφές. Έτσι και ούτε. Έτσι είναι. Και εδώ... και εντάξει, γίνεστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε. Δεν βλέπω στα social. Και σωστά, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλιώς τι θέλει. Καλά, είναι. Ναι. Δεν βλέπω στα social. Το Πασόκ πάντα κάποτε θυμάσαι είχε και φίλος. Δεν χρειάζεται να γίνεις μέλος. Ναι, ισχύει. Δηλαδή ψήφιζες τότε για. Δεν θυμάμαι πότε ήταν το 4, το 7. Γινόταν απλά φίλος. Τόση διαδικασία που έχει κάνει το Πασόκ. Μέλος. Ναι, πάντως να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις που υποζήσεις. Τώρα αυτές οι δημοσκοπήσεις ζήσει βέβαια έγκυρη τη εταιρεία, τη Μέτρο Ανάλυση φυσικά. Ναι. Από τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες, αλλά αυτές οι δημοσκοπήσεις για τις κομματικές εκλογές. Το είπες και χθες και έχεις δίκιο. Δεν ξέρεις σε ποιο κοινό, πόσο ευρύ είναι το δείγμα όταν. Πώς θα ψηφίσουν. Και ξαναλέω, αν η υποψηφιότητα Κασελάκη φέρει αύριο την Κυριακή στην κάλπη ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ το λέω, 100.000 τώρα θα έρθουν να ψηφίσουν για τον Κασελάκη. Τυχαίο το νούμερο. Ή 10, ξέρω εγώ, 20. Ναι. Το βρίσκει το δείγμα. Προφανώς. Πού να του βρει το δείγμα τώρα. Γίνεται. Μια στάθμιση. Ναι, μια στάθμιση. Τα επιστημονικά εργαλεία, αλλά. Εδώ πέφτουν έξω ζήσει στα εύκολα. Στα εύκολα. Ναι, στα νορμάλ. Το σπάτα σε κομματικά όλων των κομμάτων είναι πολύ, λίγο. Πολύ θα ήθελα... τι έγινε στον πρώτο γύρο της Δημοκρατίας. Ναι. Που κέρδισε και στο δεύτερο Μητσοτάκη. Πολύ θα ήθελα να δω πλέον αυτή τη μεγάλη ιστορία που ακούσαμε εκ των υστέρων βέβαια από κάποιους δημοσκόπους για τις εκλογές του Μαΐου του 2023. Ότι είχαμε βρει τη μεγάλη διαφορά, αλλά δεν μπορούσαμε να την πούμε γιατί θα τρώγαμε μπούλινγκ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα... θεωρητικό αυτό βέβαια. Γιατί δεν το, αυτό που λες εσύ. Ναι, το... ήταν εκ των υστέρων το είπαν. Εκ των υστέρων. Ναι, δεν το έχουμε δει πουθενά αυτό. Λες να δούμε τίποτα και την Κυριακή, τίποτα σχετικό. Δεν ξέρω. Να ζητήσω πρόβλεψη. Διάδα. Αχτσιόγλου Κασελάκης. Νομίζω αυτή είναι εκτίμηση των περισσότερων. Ναι. Δεν το λέω ούτε. Όχι, το λέω και εγώ. Αν μου πεις τώρα τι έγραφε η δημοσκόπηση, ξέρεις, το έχω ξεχάσει. Δεν το λέω αυτό. Ναι. Όχι. Με νούμερα εννοώ. Με νούμερα. Η δημοσκόπηση ότι... σε αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν δείχνει μπροστά τον Κασελάκη. Ναι, ορίστε. Αλλά τώρα καταλαβαίνεις, είναι το ποσοστό του ποσοστού του ποσοστού. Το λέω και βάσει τον. Ενώ συγγνώμη, ζήσει να το πω για να μην αδικήσω την κυρία Χτσόγλου, στο σύνολο, στο γενικό, είναι πολύ μπροστά η κυρία Χτσόγλου, ένα 31-19. Ναι, ισχύει. Στο γενικό όμως. Δηλαδή σε μέρα, σε ένα που δεν πάμε να ψηφίσουμε παράδειγμα. Το σαν πάμε, δεν ξέρω. Έχει κάποια τέτοια πρόθεση. Πά, δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Στην Κομωτινή ψηφίζουμε. Στην Κομωτινή ψηφίζουμε. Σίγουρα δεν είναι. Θα πα. Υπάρχει μια πρόθεση, ναι. Ε?
Για πες ο αγώνας τελικά. Τι γίνεται τώρα με τον αγώνα. Αυτό το πολύ πάθο σύριαλ. Το πρωί γράφτηκε ακόμα ένα επεισόδιο. Και το μεσημέρι ακόμα ένα. Το τελευταίο ελπίζω. Μέχρι την έναρξη του αγώνα. Το παιχνίδι έχει οριστεί στο Δάκο Μωτινής. Σήμερα το πρωί έγινε γνωστό και το αποκαλύψαμε στα site ότι υπήρχε ένα αίτημα της Κοζάνης, φαίνεται ότι είναι της Κοζάνης, της ΠΑΕ Κοζάνης. Εγώ με αυτό ξύπνησα. Ναι, για να μην υπάρχει κόσμος. Ήταν αίτημα της Κοζάνης αυτό. Προς την ΕΠΟ. Γιατί, μάλλον για διαδικαστικούς λόγους, από ό,τι καταλαβαίνω. Okay. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από την ομάδα. Yeah. Μάλλον για διαδικαστικούς λόγους, γιατί ουσιαστικά η Κοζάνη πάει να γίνει γηπεδούχος σε ένα άλλο γήπεδο, μακριά. Και πρέπει να γίνουν πράγματα εκεί γρήγορα. Η ΕΠΟ το απέρριψε ως αβάσιμο. Το αίτημα, τώρα το μεσημέρι είναι αυτό. Άρα και, Κυριακή 4 με κόσμο. Ναι, και οι πληροφορίες του Top Channel λένε ότι σε αυτό βάρινε και η εισήγηση της αστυνομίας. Τι πω, ότι είναι θετική. Όπου η αστυνομία εκεί είχε μια άλλη αντίληψη από ό,τι φαίνεται. Δεν θα έχει πώς Κοζανίτης θα έχει ρεσίζει. Ναι, πρόσεξε. Έχει μια άλλη αντίληψη για τους Ηρακλειδείς κυρίως. Ότι σου λέει αυτοί θα έρθουν. Ναι. Εμείς ξέρουμε ότι θα έρθουν. Ναι. Και θα προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο κάπως. Ναι. Άμα τους έχουμε εδώ και προσπαθούμε να τους απομακρύνουμε το γήπεδο. Ή να τους έχουμε να περιφέρονται στην πόλη κλπ. Ναι. Εκνευρισμένοι ότι δεν μπορούν να δουν το γήπεδο, τον αγώνα. Καλύτερα μέσα, με έλεγχο. Παρά έξω ανεξέλεγκτη, έτσι. Ναι, είναι μια τάση της αστυνομίας πολλές φορές που γίνεται σε κάποιες. Δηλαδή, το θυμάμαι παραδείγματος χάρη με την ΔΕΜΕΚ απαγόρευση μετακινήσεων με οπαδούς του Πάκου Σταγιάννας που ήμουν και εγώ. Η αστυνομία, κάνοντας μια άλλη διαχείριση, άφησε τον κόσμο να πάει και να γεμίσει 6.000 κόσμο παγκοτζίδες, γιατί σου λέει ήρθαν που ήρθαν. Πότε πάμε. Βάλ τους μέσα στο γήπεδο, να υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος. Και... Εντάξει, είναι τακτικές της αστυνομίας ανάλογα με το τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πρέπει να έχουμε τηλεοπτική κάλυψη εκεί. Κοίταξε, τα δικαιώματα τα ραδιοτηλεοπτικά. Κοσμοτέ είναι. Ναι, ακόμα όχι. Ναι, ανήκουν στην ΤΕΠΟ. Και αν η ΕΠΟ ή οι ομάδες συμφωνήσουν, μπορεί κάποιος να κάνει μετάδοση. Το λέω γιατί το είδα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει προηγούμενη... Κοζάνη Μίντια, ας πούμε, αν συμφωνήσουν με δύο ομάδες, παράδειγμα. Αρχικώς με την ΕΠΟ, δηλαδή, νομίζω. Κοζάνη Μίντια που δεν θα πάει, για να μην είναι κανένα άλλο. Αρχικώς με την ΕΠΟ, νομίζω, πρέπει να γίνει η συμφωνία και σε δεύτερη φάση με τις ομάδες. Να πούμε ότι υπάρχει ένας οργασμός έργων. Έχουμε δύο μικρά βίντεο να δείξουμε στο ΔΑΚ Κοζάνης. Το ζήστη, την έχω καταλάβει, είναι σκάλα. Η σκάλα, λοιπόν, Παπα-Νικολάου είναι η σελίδα. Δεν ξέρω, έχουμε και τη φωτογραφία της τοποθέτησης, δεν την έστειλα κι εγώ. Έχει τοποθετηθεί, τέλος πάντων, για να το λέω, αυτή η σκάλα έχει τοποθετηθεί στο κάγκελο που βλέπετε και κατεβαίνει εκεί ανάμεσα στην πρώτη θύρα και στη δεύτερη. Δηλαδή, σήμερα μπήκαν μπουλντόζες εκεί και έχουμε σκηνικά κτλ. Θα πω ακριβώς τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και τι γίνεται. Το ΔΑΚ μετά το φιάσκο της Τετάρτης έχει εξελιχθεί σε εργοτάξιο. Πάρα πολλοί κόσμος με εποπτεία και ανθρώπων του Δήμου που κατέβηκαν εκεί, εποπτεία και ανθρώπων της ΠΑΕ, θα πω εγώ, και των ιδιοκτητών της ομάδος, και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, το Κοζάνη Ολικός να γίνει κανονικότατα εδώ στο ΔΑΚ Κοζάνη, στην πρώτη αγωνιστική του Super League 2. Αυτή η τοποθέτηση αυτής της κατασκευής θα είναι για την περιβόητη φυσούνα όπως την έχετε ακούσει. Από εκεί θα κατεβαίνουν τέλος πάντων όλοι οι αξιωματούχοι του αγώνα μέσα από το κλειστό του ΔΑΚ. Θα τοποθετηθεί και από πάνω ένα σκέπαστρο. Έγινε αλλαγή των δοκαριών σε αλουμινένια από σιδερένια. Εγκληματικό αυτό που συνέβαινε τόσα χρόνια. Και άλλες παρεμβάσεις που συνεχίζονται. Μεγάλη μάχη για την πυρασφάλεια, μου λένε, ώστε να περάσει και αυτή η υπόθεση και να είναι όλα ok. Τη Δευτέρα, εδώ στην Κοζάνη, εμπειρογνώμονας από τη Super League 2, ώστε να επιτηρήσει τις εργασίες και να δώσει κατευθύνσεις ενδεχομένως για να πάμε σε αδειοδότηση. Μαθαίνω ότι οι στελέχοι του Δήμου Κοζάνης βρέθηκαν και στην αστυνομία σήμερα, στην αστυνομική διεύθυνση, και συζητήθηκαν κάποια πράγματα ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Δηλαδή, η αστυνομία έχει ζητήσει, παραδείγματος χάρη, να διαχωριστούν οι πρώτες δύο θύρες με ένα μεγάλο σύρμα, κάπως τέλος πάντων, ώστε να υπάρχει φιλοξενούμενοι οπαδοί αρχικώς να μην έχουν επαφή με τους γηπεδούχους. Όσο για την κερκίδα, πήγε να αγοραστεί, μου είπανε, μια μετακινούμενη κατασκευή, τέλος πάντων, λιώμενη κερκίδα για από κάτω. Εκεί που πήγε να γίνει η αγορά, δεν μπορούσε να πάρει ISO, τα λέω έτσι πολύ γρήγορα,
θα γίνει η προμήθεια του το επόμενο. Εκτιμάς ότι αυτό που είπε ο κύριος Φλόρος στο Top Channel, ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Αιωλικό, γιατί πλέον αυτό ρωτάει όλος ο κόσμος. Ακριβώς. Θα είναι το γήπεδο έτοιμο, θα πάει ο κόσμος να δει την Κοζάνη στο ιστορικό από κάθε άποψη αυτό το παιχνίδι. Πολύ σωστή η ερώτηση του Παναγιώτη. Εγώ κρατώ τα όσα λένε δημοσίως πλέον τα στελέχη του Δήμου. Βλέπω το τι γίνεται κάτω και ότι έχουν πέσει όλοι. Ελπίζω αυτά που θα ακούσουμε τη Δευτέρα από τον εμπειρογνώμονα του Super League 2 να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, εγώ δεν θα πω ναι ή όχι, γιατί δεν ξέρω και τους κανόνες ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να έβαλαν μια σκάλα η οποία να μην προβλέπεται. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Τυχαία. Επίσης, επειδή πολλοί γράφουν και απορούν για ποιο λόγο η ομάδα δεν εξέδωσε ανακοίνωση, εγώ θα δώσω το ρεπορτάζ, γιατί δεν το έχει πει κανένας, θα το πω εγώ. Ότι επειδή υπάρχουν, είμαστε στην τελική ευθεία των αυτοδιοικητικών εκλογών, σε καμία περίπτωση η ομάδα της Κοζάνης δεν θέλει να εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο υπέρ, νος, κατά αυτοδιοικητικού συνδυασμού. Είτε πρόκειται για τον πρώτο είτε για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και δεν θέλει να παρεξηγηθεί ούτε λέξη από μια τυχόν ανακοίνωση στην οποία θα εξέδεται. Αυτός ήταν ο λόγος. Αυτή είναι η φιλοσοφία που υπάρχει. Τώρα ο καθένας μπορεί να την κρίνει. Εντάξει, αυτή είναι η φιλοσοφία. Ναι. Όχι, αυτό. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Ότι ρε παιδιά, εντάξει. Ναι, δεν θα. Επειδή παρεξηγείται κάθε λέξη, κάθε γράμμα, ναι. Δεν θέλει να εμπλακεί σε κανέναν ούτε προεκλογικό, ούτε στην περιφέρεια, ούτε στο Δήμο. Ναι. Και εδώ με αναγκάζει να πω και κάτι άλλο. Ούτε η φωτογραφία Μαλούτα και Ντεμποζίδη την Τετάρτη μετά τα όσα είχαν γίνει, είχε πολιτικές προεκτάσεις. Προσέξτε. Σωστό. Από την πλευρά της διοίκησης. Ναι. Η πλευρά και Ντεμποζίδη, η πλευρά της ΠΑΕ Κοζάνης, δηλαδή, ζήτησε άμεσα να γίνουν πράγματα. Και απλώς δίνει μια παράταση ανοχής, να το πω, σε πράγματα που δεν είχαν γίνει μέχρι στιγμής. Απλά αν ήταν άλλη περίοδος, θα είχαμε σίγουρα κάποια. Ακριβώς. Για να έχουν γίνει κάποιοι συνειρμοί, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, δεν θέλει να γίνει αντικείμενο προεκλογικής συζήτησης, ένθεν, κακήθεν κτλ. Αυτό ήταν ο λόγος έτσι. Ισχύει. Πώς είναι στη Λευκή Νύχτα, είχε κόσμο. Ήταν πολύ ωραίο βράδυ, καλοκαιρινό. Τα μαγαζιά εστίασης γέμισαν, δούλεψαν και από αυτή την άποψη εγώ τη θεωρώ επιτυχημένη. Καλό είναι να γίνονται 2-3 τέτοιες το χρόνο, θα πω εγώ. Τώρα η επιλογή της καλλιτέχνης, να την πω, της τραγουδίστριας, εντάξει, οκ. Κρίνεται. Περιορέξος. Κάθε φορά κρίνεται η επιλογή. Εντάξει, πριν από ένα μήνα ήταν ο Πορτοκάλογλου. Ναι, αυτό έχει σχολιαστεί. Εννοώ σε επίπεδο ζυγαριάς. Ναι, δεν μπορεί. Και η αλήθεια είναι ότι και ο Πορτοκάλογλου παίρνει και άλλα λεφτά από τη χρήση. Δεν μπορείς εύκολα να. Ξεκάθαρα. Ναι, όσοι δηλαδή. Τέλος πάντων. Να πω εγώ κάτι άλλο. Το πάω λίγο τώρα επειδή είσαι πολύ. Αν δηλαδή χτες επέλεγε ο Δήμος Κοζάνης έναν καλλιτέχνη με πολύ μεγάλο μπάτζετ, θα είχαμε ανακοινώσεις ή μάχη στο διαδίκτυο ότι είναι μια προεκλογική φιέστα του κ. Μαλούτα. Σου λέγα, εγώ έφερε τον Αργυρό, λέμε τώρα έτσι. Καλά, εντάξει. Του πήγε πολύ. Κάτι που, κάτι που ήταν ακριβό. Του Σονεράμα, λίγο πιο ακριβό. Τις μέλισσες. Ναι. Τις μέλισσες. Θα είχαμε τώρα πόσα, γιατί και τι και προεκλογική φιέστα, Μαλούτα κλπ. Ο οποίος κ. Μαλούτας δεν ανέβηκε χθες. Ο κ. Μάρας άνοιξε την. Ναι, θα μπορούσε ο κ. Μαλούτας να το εκμεταλλευτεί και να ανέβει πάνω. Δεν το έκανε, οφείλω να το σημειώσω. Ναι. Ο κ. Μάρας άνοιξε την εκδήλωση. Τώρα για τα μαγαζιά, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ρεπορτάζ αν δούλεψαν. Δεν έχω ρωτήσει ακριβώς. Κοίταξε, κάπως κινήθηκε περισσότερη αγορά εκεί, στο κάπως. Τώρα το πόσο. Θα κάνω ένα πικρόχολο σχόλιο τώρα. Υποψηφίου είχαν πάντω τα μαγαζιά. Όλα τα πικρόχολα. Τώρα, άμα ψώνιζα για τίποτα, τι να σου πω, ρε Παναγιώτη. Όλο το συνδυασμό. Ναι. Σωστό. Στο Νιάιμερ θα είσαι. Ω, στριμοξίδια. Έχουν να φάνε και μπαμπ και οψίδια. Στριμοξίδια από τα λίγα. Πάντω να πούμε ότι στο Νιάιμερ υπάρχουν συνδυασμοί που παραδοσιακά πηγαίνουν πάντα. Παραδείγματος χάρη, αυτό είχε εφαρμοστεί από τον Μπάρη Κουκλόπουλο και την Κοζανίτη κοινότητα τότε και πήγαινε πάντα κάθε χρόνο και έχει τηρηθεί και επί Μαλούτα από ό,τι ξέρω. Έτσι. Ένα περιστατικό με τον Μπάρη Κουκλόπουλο δήμαρχο. Βγαίνει όλο ο συνδυασμό, κάθεται σε μια πισταριά κλασικά και έρχεται ένα καλό κύριο από την Αφρική με ομπρέλε. Παίρνει μία πρώτα ο Μπάρη Κουκλόπουλο, παζάρια, ξέρει τα παζάρια, από 20 ευρώ την πήρε 10. 25 ομπρέλε πούλησε ο καλό κύριο. Πήρε όλο ο συνδυασμός. Αφού πήρε ο ηγέτης, λέει. Ωραία, ναι. Να πάρουμε τώρα. Πώς ακολουθείτε και πάρει τίποτα ο κύριος Μαλούτας, ο κύριος Κοκαλιάρης, ο κύριος Κουζιάκης, ο κύριος Καμπουρίδης κτλ. Αν αρχίσετε, παίρνετε κι εσείς. Έχει κατανάλωση. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό ο Νιάιμερς. Ναι, ισχύει. Μόνο να μην δούμε, γιατί το έχω ζήσει στο παρελθόν, τσαλαπατημένα πολλά φυλάδια. Α, καλά, ναι. Παιδιά, γιατί είχα. Τώρα θα πει. Παλαιότερα βγάζαν και περισσότεροι. Αλλά έχω γίνει μάρτυρας πραγματικά σε Νιάιμερους.
Και σε προεκλογικές περιόδους αυτό το πράγμα και είχε βρέξει κιόλας. Και έτσι, έτσι. Πιστεύω ότι θα γίνει πάλι. Θα αρχίσουμε από τη Νέα Μέρα Σερβίων όμως. Πάντως έτσι. Ο οποίος θα γίνει αφού πρώτα γίνει ένα debate στο Top Channel και μια τηλεοπτική εκπομπή για τα Σέρβια. Δεν λέμε περισσότερα από εβδομάδα. Την έριξε την βόμβα πλειά του. Ζήσει καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Λευκή νύχτα. Με τη συναυλία της γνωστής τραγουδίστριας Χρίσπα ξεκίνησε χθες η Λευκή Νύχτα. Η Χρίσπα με το συγκρότημά της άνοιξε στις 8.30 περίπου τις εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, ενώ ο κόσμος που βρέθηκε στην πλατεία αμέσως μετά οδηγήθηκε στην τοπική αγορά, όπου τα καταστήματα έμειναν ανοιχτά για το κοινό μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα. Είναι όντως μια όμορφη μέρα και για τους καταναλωτές και για τους πολίτες και για τα ίδια τα καταστήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς παράλληλα με τη δουλειά μας θέλουμε να περνάμε καλά μας και στον εργασιακό μας χώρο. Μετά από ένα χρόνο και κάτι πραγματοποιείται η κλήρωση Λευκής Νύχτας, μια Λευκή Νύχτα που τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 12, με κεράσματα στα μαγαζιά, με χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ποτά. Είναι κάτι που προκαλεί σύσφιξη σχέσεων του καταστηματάρχη και των πελατών, δημιουργώντας μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι μια μέρα με προσφορές, με έξτρα εκπτώσεις μέχρι τις 12 το βράδυ και νομίζω ο κόσμος ανταποκρίνεται, βγαίνει στην αγορά, κάνει τη βόλτα του, περνάει ωραία και ψωνίζει κιόλας. Αυτές οι δράσεις βοηθούν την τοπική αγορά, βοηθάει στο να έρθει και ξένος κόσμος από άλλες περιοχές να μας δει, να γνωρίσει την πόλη μας και να έρχεται πιο συχνά. Ελπίζω τέτοια να γίνονται πιο συχνά και πραγματικά να ωφελεί και τα καταστήματα της πόλης μας. Αναφέρουμε ότι ξεκινάει σε λίγο και η συναυλία της Χρίσπα. Ναι, τώρα αυτή την ώρα σε λίγο ξεκινάει. Πιστεύω θα είναι μια ωραία συναυλία, γιατί πραγματικά λείπουν από τέτοια πράγματα από την πόλη μας. Καλύτερα θα ήταν πιο συχνά. Αλλά τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε και περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε και σαν εμπορικό σύλλογο και συνεργασία με όλους τους φορείς για το καλύτερο αποτέλεσμα για την πόλη μας. Να περιμένουμε από τον εμπορικό σύλλογο και άλλες τέτοια event μέσα στη χρονιά. Προσπαθούμε. Τώρα, εντάξει, όπως ξέρετε, είναι η περίοδο των εκλογών, οπότε κάποια πράγματα λίγο κολλάνε. Αλλά εμείς πάντα ο σύλλογος μας είναι ενεργός. Τρέχουμε για πολλά πράγματα. Μέσα σε αυτά είναι και ψυχαγωγικές δράσεις. Χαρά μας να συνδράμουμε σε όλες τις σημαντικές προσπάθειες του τόπου μας και δι' του εμπορικού μας συλλόγου. Έχουμε ένα δραστήριο εμπορικό σύλλογο. Το επιμελητήριο είναι κοντά, η αγορά είναι η ψυχολογία. Όταν υπάρχουν εκδηλώσεις, η ψυχολογία ανεβαίνει. Ο κόσμος βγαίνει έξω, ψωνίζει. Είναι αυτό που ζητάει η αγορά. Κινητικότητα, χαμόγελα και φυσικά τζίρο, γιατί είναι το ζητούμενο σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Καλές δουλειές σε όλους και καλή βραδιά να έχουμε και να περάσουμε όλοι καλά, και οι καταναλωτές και οι καταστηματάρχες. Εξαιρετική ήταν η παρουσίαση της παράστασης «Η Θεία από το Σικάγο», από το πρώτο υπολίκιο της πόλης Καστοριάς. Ας δούμε ένα απόσπασμα. Πολλοί κόσμος και είναι αδύνατο να βάλουν μια άκρη, οπότε άμα δεν σκάνει κόπο, να ανέβετε πάνω, να πάρετε κάτι. Εσείς τι είστε? Άφησε με εμένα, εγώ είμαι ετεροδικία. Τι πράγμα? Άφησε με, εγώ είμαι offside. Εγώ για εσάς το λέω, για να σας διευκολύνω. Άντε, ανεβείτε πάνω, άντε χαρίλα. Κύριε καθίστε. Τι να κάτσουμε, εδώ ήρθαμε για να κάτσουμε. Εδώ ήρθαμε για να δούμε τέλος πάντων τι συνέβη. Τίποτα απολύτως δεν συνέβη. Μία μικρή παρεξήγηση από την δεσμηνή βάρδισε από εδώ. Κόντεψε να πέσει ένα κανάτι στον ευγενέστατο κύριο Καντρί. Και παρόλο που είναι ευγενέστατος κύριος, θύμωσε και με το δίκιο του. Και εσείς κύριε Πολύσπα, αν σας έπαιρθε ένα κιούμο στο κεφάλι, δεν θα θυμώνατε. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Άντε με την κόρη μου, ζήτησε γνώμη. Εδώ κύριε! Δεν πειράζει, παιδί. Άρα στο πράγμα.
Άνθρωποι είμαστε, και ανθρώπινα τα λάθη. Α, κύριε Καρδίμος, μην είστε τόσο επίκης. Η Κάθλιν έφτιαξε και πρέπει να τιμωρηθεί. Δηλαδή, για να καταλάβω, εμένα με χρειάζεται κάτι. Με θέλετε κάτι άλλο. Καλέ, πόρε, σας θέλουμε, καλέ, σας θέλουμε και σας παρατέλουμε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευγενέστατη παρέμβασή σας. Και έπειτα να σας προσκαλέσουμε για ένα drink. Drink? Για ένα whisky, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ, έχω υπηρεσία. Να, ναι. Ορίστε, κύριε μου, η ταυτότητά σας. Συνάδελφε τον κύριο που ξέρει μπορεί να είναι και στη φύλλα. Καθίστε, δεν σε χαρτεύω. Τη φωτιά σας πει. Βεβαίως. Μα πού σας ξέρω, πού σας ξέρω. Εμένα. Βέβαια, γιατρός δεν είστε. Φοιτητής. Excuse me, mister. Μπορώ να δείτε τη φωτιά σας, πού σας ξέρω. Μα πού σας ξέρω, πού σας ξέρω. Εμένα. Βέβαια, Παπαδόπουλος δεν λέγεστε. Όχι, Βαρανάκης. Βαρανάκης. Ναι. Γιατρός βέβαια. Όχι, κυρία μου. Δημός πάλος είμαι. Ο Χρήστος Μαργαρίδης θα μας πει τι καιρό θα κάνει αύριο Σάββατο στις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. ΑΡΕΣ η Νεφιά προβλέπει για αύριο Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον ώμο Καστοριάς από 13 έως 28, στον ώμο Γρεβενών από 14 έως 28 και στον ώμο Φλόρινας από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Καλή σας νύχτα.